Θα καλωσορίσω και θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο κύριος Νικόλαος Καπαραβέλλος, ο διευθυντής της Μονάδας Δυτικής Θεραπείας του Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας, γεια σας κύριε Καπαραβέλλο. Καλησπέρα κύριε Ζαρακέλη, χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Πώς είναι τα πράγματα, τι... Να σας πω. Με μεγάλη υπευθυνότητα άκουσα και τον Περιφερειάρχη. Η ανησυχία, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη. Όμως υπάρχει ανησυχία και στον κόσμο της αγοράς, όπως ξέρετε, τον οποίο το σεβόμαστε απόλυτα, να ξέρετε. Πάντοτε ήμασταν στο πλευρό του. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή αυξάνει το υλικό φορτίο στα λίμματα, μια κατάσταση δηλαδή η οποία ήταν η ίδια με τον Οκτώβρη μήνα. Εδώ και αρκετό διάστημα έχω πει και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην περιφέρεια της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας ότι κάτι δεν πήγε σωστά με την χαλάρωση των μέτρων. Και επειδή, ξέρετε, δεν μασάω ποτέ τα λόγια μου, έχω πει εδώ και αρκετό διάστημα ότι προκειμένου να κλείσουμε την αγορά, η οποία αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανακάμψει εύκολα, το μόνο που μπορώ να πω, και μάλιστα με πολλά στοιχεία βιβλιογραφικά, επιστημονικά, ό,τι θέλετε, ότι αυτή τη στιγμή η κινητικότητα με τα σχολεία, κάτι δηλαδή το οποίο το βλέπουμε όλοι μας, είναι αυτό που πρέπει να περιοριστεί πάρα αυτά αυτή τη στιγμή, με την έννοια το ότι είναι κάτι που μπορεί να το αναπληρώσουμε, κυρία Ζαρακέλη. Με τη τηλεκπαίδευση, με τη μεταφορά λίγο πιο πέρα των χαμένων ωρών. Ενώ η αγορά είναι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, και εμείς την εντατική. Πιστέψτε με που λέτε, βλέπουμε υπευθυνότητα γιατί ζωή και θάνατο θέλουμε. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε την όξυνση του τρίτου κύματος. Δεν θέλουμε να χάσουμε ανθρώπινες ζωές και εμάς μας καταλαβαίνει απόλυτα η αγορά. Και απευθυνόμαστε και ειλικρινά προς αυτούς και με απόλυτο σεβασμό. Θέλουμε αυτή τη στιγμή, πριν φτάσουμε στο οριστικό κλείσιμο, το οποίο δεν είναι υγειονομικό μέτρο. Το άνοιγε, κλείσε, είναι χειρότερο, πιστέψτε με. Δηλαδή, ανοίγω, μολύνομαι, κλείνω, παίρνω τον ιό στο σπίτι μου. Δεν είναι σωστή τακτική. Μπορεί να ακολουθείται από όλες τις κεντρικές, την Ευρώπη και όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική, αλλά εμείς οι υγειονομικοί. Δεν φορτωθήκαμε αυτό το φορτίο και συνέχεια τώρα. Δεν θέλουμε να κλείσει η αγορά εμείς. Δεν θέλουμε να κλείσει η ζωή. Κύριε Καπραβέλλο, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι πως αν έχουν να πάρουμε μια αποφάση Θεσσαλονίκη πλέον, όχι για στην Αττική, γιατί στην Αττική είναι δεδομένο το lockdown. Γιατί η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, καλύτερο θα ήταν να κλείσουν τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, ναι, να δούμε αυτό το μέτρο πάραχτα για να μην έχουμε την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, γιατί το υγειονομικό μας σύστημα το δοκιμάσαμε, κύριε Ζαρακέλη, εμείς πάνω. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή, ακόμη και να μας πούν για μία ακόμα φορά να βάλουμε μπρος όλη τη μηχανή, δηλαδή η δική μου μονάδα αυτή τη στιγμή τα βγάζει δύσκολα πέρα σε μη COVID περιστατικά. Έχω αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τώρα παίρνω αυτή τη στιγμή, είμαι γεμάτος 100%. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά που θα γίνει στο υγειονομικό σύστημα, εάν η μονάδα η δική μου γίνει και αυτή η μονάδα COVID. Και δεν λέω δηλαδή μόνο για τα COVID περιστατικά. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες σαν Κεντρική Μακεδονία. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Και πρέπει να μας σεβαστούν γρήγορα πριν φτάσει η εκθετική αύξηση του τρίτου κύματος που δεν τη θέλει κανένας. Εσείς θεωρείτε ότι με αυτό το οποίο περιγράφατε, δηλαδή ότι δείχνοντας το σεβασμό στην αγορά και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο, ο κόσμος του λιανεμπορίου, ότι με το να μείνει ανοιχτή η αγορά και να κλείσουν τα σχολεία, βλέπετε εκεί ότι θα μπορούσε να περιοριστεί αυτό που συμβαίνει. Αυτό το έλεγα από πριν. Είπα, είμαι εδώ και 15 μέρες. Δεν ήμουν υπέρ του ανοίγματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ανοίχθηκε η αγορά διότι πραγματικά υποφέρει. Πρέπει να ανακάμψει. Λοιπόν, βάλαμε και και τα σχολεία με στη μέση με ένα βιαστικό τρόπο. Και είδαμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή εκεί στέκομαι. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η αύξηση του υλικού φορτίου στα λίμματα σε επικίνδυνο βαθμό, τέτοιο που προδικάζει μια εκθετική αύξηση ενός τρίτου κύματος. Άρα δεν έχουμε πολλά περιθώρια πριν το δούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Γιατί όταν το δούμε ξαφνικά, αυτό είναι η πανδημία. Δεν έχει μια ομαλότητα. Έχει τη μορφή ενός κύματος. Και χθες το κύμα, το ξέρετε όλοι, το κύμα έχει μια κορυφή και μια άνοδο και κάθοδο. Όσο πιο εκθετική είναι η άνοδος και ψηλότερη η κορυφή, τόσο θα αργήσει και η φθήνουσα πορεία. Δηλαδή θα ζημιωθεί και η αγορά και η υγεία αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα. Και επειδή σας λέω ότι πρέπει να προϋταμεύσει μια λογική, δεν θέλουμε να προκαθορίσουμε αυτή τη στιγμή αποφάσεις υπεύθυνων οργάνων, θεσμικών οργάνων,
αλλά η έκκληση και του Περιφερειάρχη αυτή τη στιγμή της Κεντρικής Μακεδονίας και όλων των δημάρχων, αλλά και εμείς από την εντατική που θέλουμε να σώσουμε ζωές, λέμε τώρα θα πρέπει να πάρθουν μέτρα αυστηροποίησης των μέτρων και σαν τέτοια λέμε ότι είναι καλύτερο να μείνει η αγορά ανοιχτή, έστω αυτή η υποτυπώδηση. Γιατί αν αυτό το άνοιγμα αυτή, αυτό με το ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε κατανοητός, κύριε Καπραβέλο. Σε επίπεδο μέτρων, αυτό το οποίο βλέπετε, και θα ξαναγυρίσω στη συζήτηση που είχαμε το Μάρτιο, σε επίπεδο τη λεγόμενη ατομική ευθύνη και το τι κάνει ο καθένας μας και το τι επιλέγει. Τι βλέπετε στην πόλη από την κίνηση που υπάρχει, από τον κόσμο που υπάρχει? Αυτό είναι ένα μειονέκτημα όλων μας. Διότι έχουν κουραστεί και ξέρετε, η συμμόρφωση δεν μπορεί να είναι επίπεδο Μαρτίου. Το Μάρτιο πήγαμε τόσο καλά γιατί υπήρχε φόβο στη συμμόρφωση. Γιατί φοβόμασταν. Σωστά. Υπήρχε κάτι διαφορετικό. Τώρα με, τέτοια, με μέτρα που ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο και τελειώνουν τώρα οι Γενάρη μέσα σε 10-15 μέρες. Ξέρετε, το άνοιγε κλείσει, έχει κουράσει τον κόσμο και η συμμόρφωση είναι μικρή. Βάλτε υπόψη σας και τα εμβόλια. Δεν υπάρχει δηλαδή διαθεσιμότητα των εμβολίων. Mm. Βάλτε υπόψη ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη να ανοιχνεύσουμε με πολλά τεστ τα κρούσματα και να τα παρακολουθήσουμε. Πρώτα, δεν είναι μόνο να τα ανοιχνεύσουμε, πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Εμείς βγάζουμε πλέον πάλι ασθενείς με θετικού στο κορονοϊό στην κοινότητα. Δηλαδή δεν είπα όλα αυτά μαζεμένα να τα πάρετε. Πάμε με μαθηματική ακρίβεια στην ανάπτυξη ενός τρίτου κύματος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μετά θα αργήσει και lockdown θα γίνει οριστικό, θα καταστρέψει και την υγεία και την οικονομία. Και τα μάνε θα είναι μακροχρόνιο. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καπραβέλο, για την συζήτησή μας. Να ευχηθούμε να πάνε καλά. Καλά τα πράγματα και στην Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Καπραβέλο. Καλή δύναμη. Ο κύριος Νίκος Καπραβέλος, ο διευθυντής της Μονάδας Αττικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ήταν στην άλλη άκρη της.